Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης πρώτης περίοδου 2014. Όλοι οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, όπου είναι κάτοχοι βεβαίως επαγγελματικής κατάρτισης μέχρι και 30 του 2014, μπορούν να έχουν συμμετοχή στις εξετάσεις. Να μας πείτε πότε ξεκινούν ακριβώς, τι θα πρέπει να έχουν οι εξεταζόμενοι. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εγγραφούν πρώτα στο Μητρό, στο ηλεκτρονικό Μητρό του ΕΟΠΕΠ, του Εθνικού Οργανισμού που θα κάνει την διεξαγωγή των εξετάσεων, και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αφημί, ένα email και τα προσωπικά τους στοιχεία. Αφού υποβάλλουν την πρώτη αίτηση για εγγραφή στο Μητρό, τους απαντάνε στο email που έχουν δηλώσει με τον κωδικό τους και τον αριθμό εγγραφής. Οπότε συνέχεια μπορούν να μεταβούν σε μια τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα συγκεκριμένα, σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό για να πληρώσουν το παράβολο. Το παράβολο έχει καθοριστεί σε 50 ευρώ για το θεωρητικό μέρος και σε 50 ευρώ για το πρακτικό μέρος. Το κάθε παράβολο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό, να γράφει με ευκρίνεια επάνω το όνομα, το επώνυμο και το πατρόνυμο του καταθέτη, το αφημί του, έτσι ώστε να μπορεί και ο Εθνικός Οργανισμός να πιστοποιήσει ότι πράγματι έχει πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό. Στη συνέχεια μπαίνουν στο site του ΕΟΠΕΠ, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και κάνουν την αίτηση δήλωση, γιατί επέκειται θέση υπεύθυνης δήλωσης, για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν από το φθινόπωρο, οι αιτήσεις είναι ανοιχτές, η διαδικασία είναι ανοιχτή, δεν έχει κάποια μέρα που κλείνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους για να συμπληρώσουν την αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία της ταυτότητας, τον αριθμό μητρό καταρτιζομένου, τον αριθμό που έχουν επάνω στην βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να έχουν το αφημί τους, το email και να δηλώσουν τον τόπο που επιθυμούν να εξεταστούν. Γιατί υπάρχει διαφορετικό, να έχουν τελειώσει σε διαφορετικό ΙΕΚ και σε διαφορετική πόλη να επιθυμούν να εξεταστούν. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου, μέχρι τώρα, όλες οι εξετάσεις πιστοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ γίνονταν εδώ στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, στο ΙΕΚ της Τρίπολης. Υπάρχει κάποια ειδικότητα που χρειάζεται, κάποια άλλα δικαιολογητικά, κάτι διαφορετικό? Υπάρχει ειδικότητα υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, η οποία χρειάζεται έξτρα δικαιολογητικά, χρειάζεται περισσότερα παράβολα ανάλογα με την άδεια οδήγησης που έχει ο καθένας, αλλά αυτή είναι μια ειδική περίπτωση η οποία θα τη δούμε επιμέρους. Όλες οι κατηγορίες, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι υποψήφοι μπορούν να έχουν συμμετοχή με δύο παράβολα. Για το θεωρητικό μέρος και για το πρακτικό μέρος. Θα πρέπει να προσέξουν στη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, ειδικά στην φάση εγγραφής στο Μητρό του ΕΟΠΕ, γιατί τα στοιχεία αυτά δεν αλλάζουν στη συνέχεια. Και με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, θα πρέπει να προχωρήσουν. Να πούμε ότι αν κάποιος επιτύχει στο ένα από τα δύο μέρη, μπορεί να το κρατήσει το βαθμό του, έτσι? Ναι, μέχρι σήμερα. Για τις επόμενες τρεις εξεταστικές περιόδους, όποιος είχε επιτυχία στο ένα μέρος, ή στο θεωρητικό ή στο πρακτικό, μπορούσε να το κρατήσει και να δώσει μόνο το επόμενο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών που τελειώνουν το ΙΕΚ και μπορεί να μην δίνουν τις εξετάσεις πιστοποίηση, ή όσοι παίρνουν το πτυχίο του ΙΕΚ αναγκαστικά δίνουν πιστοποίηση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά? Η πιστοποίηση σημαίνει η επικύρωση, η επιβεβαίωση όλων των γνώσεων, των θεωρητικών γνώσεων αλλά και των πρακτικών δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι σπουδαστές μας κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Για να μπορεί κάποιος να έχει όλα τα πλεονεκτήματα του ΙΕΚ, της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να μπορέσει να έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, μπόνους, 150 μόρια σε όλους διαγωνισμούς του ΑΣΕ, να μπορεί να ασκήσει το δικό του επάγγελμα, θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος, διπλωματούχος. Για να μπορεί λοιπόν να έχει όλα αυτά τα ευεργετήματα, θα πρέπει να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης. Δεν μπορεί κάποιος χωρίς να έχει συμμετοχή σε εξετάσεις να χαρακτηριστεί διπλωματούχος. Και επειδή διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο, πότε κλείνουν τα ΙΕΚ και πότε δεν μπορούν δηλαδή να σας βρουν εδώ όσοι εμείς? Μέχρι 31 Εβδόμου, τις πρωινές ώρες, δηλαδή από 8 μέχρι τις 3, θα μπορούν να καλούν τα τηλέφωνα της γραμματείας του ΙΕΚ Τρίπολης, το 2710-2428-12 και 2428-13, για τυχόν απορίες ή προβλήματα, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Φυσικά, η συμπλήρωση της αίτησης είναι προσωπική ευθύνη του κάθε σπουδαστή. Τα προσωπικά στοιχεία που σας συμπληρωθούν, οι επιλογές που έχει να κάνει, είναι προσωπική ευθύνη του κάθε σπουδαστή.
Και ανοίγεται πάλι μετά τις 15 Αυγούστου. Ανοίγουμε πάλι μετά τις 15 Αυγούστου. Πάντως είναι μεγάλος ο αριθμός, να ξέρετε, των καταχρηστομένων που δεν έχουν δώσει πιστοποίηση. Η τελευταία πιστοποίηση έγινε την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2012. Οπότε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, περίπου τους 20 με 25.000 σπουδαστές σε όλη την Ελλάδα μεγαλικά, θα δηλώσουν συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης.